Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο καθένας και η μουσική του. Δύο σκηνοθέτες από τους πιο παραγωγικούς του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε αφενός με μια κρυφή συνομιλία εντός εισαγωγικών, δηλαδή μια συζήτηση που κάπου είχε χαθεί και κάπου βρέθηκε. Και επίσης το ιδιαίτερο είναι ότι δύο σκηνοθέτες σήμερα, μετά από το Φεβιό και τον Δύο, που έχει πια τροποντινά ολοκληρωθεί το έργο τους πια, κάνουν μια ανασκόπηση σε αυτή την πιο παραγωγική, στις δυο πιο παραγωγικές μονάδες του ελληνικού κινηματογράφου, του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ο κύριος Αντώνης Κόκκινος είναι ένας εκ των σκηνοθετών και θέλω να ρωτήσω λίγο για την περιπέτεια αυτής της συζήτησης. Mm-hmm. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι συζητούν μεταξύ τους όχι ένας δημοσιογράφος και ένας σκηνοθέτης, αλλά δύο δημιουργοί. Χωρίς παρέμβαση κανένας. Χωρίς παρέμβαση, ναι. Πώς έγινε αυτή η συνάντηση? Αυτό ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1985, όταν μαζί με τον Γιάννη τον Σολδάτο ήταν να εκδοθεί ένα περιοδικό κινηματογραφικό. Είπαμε λοιπόν το πρώτο τεύχος να έχει κεντρικό του θέμα τη συζήτηση αυτών των δύο. Έτσι ξεκινήσαμε, ήρθαμε σε επαφή, δέχτηκαν και οι δύο και αποφασίσαμε η κουβέντα να γίνει μεταξύ τους χωρίς καμία δική μας παρέμβαση. Ούτε ερώτηση, ούτε διόρθωση, ούτε διακοπή. Άρα λοιπόν έγινε μία περίπου δύο-ωρη κουβέντα, όπου ένας συζητούσε με τον άλλον. Αυτή ήταν η αρχή. Από εκεί πέρα το περιοδικό για διάφορους λόγους δεν εκδόθηκε και έμειναν οι κασέτες. Κάποια στιγμή στο πέρασμα του χρόνου χάθηκαν, ξεχάστηκαν και με τον COVID, αναδιοργανώνοντας την βιβλιοθήκη μου, τις βρήκα. Μου ήρθε λοιπόν η ιδέα αυτού του ντοκιμαντέρ, το πρότεινα στον Γιάννη, δέχτηκε αμέσως και ξεκίνησε η περιπέτεια. Συνεργάτης σε αυτή την περιπέτεια είναι ο Γιάννης ο Σολδάτος, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, είναι και ιστορικός του κινηματογράφου. Βέβαια. Και θεωρητικός. Βέβαια. Οπότε, βέβαια, κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε και με τις δυο. Βέβαια, και μάλιστα τότε που έγινε η κουβέντα, ο Γιάννης, επειδή είχε κάνει την ιστορία του κινηματογράφου κτλ., είχε πολύ μεγάλη σχέση με τους δύο. Εγώ τότε ξεκίναγα, δεν είχα κάνει ακόμα ούτε την πρώτη μικρού μήκους. Οπότε, ναι, η γνωριμία ήταν κυρίως του Γιάννη και εμένα που ήξερα μέσα από μια εκπομπή που έκανα, κυρίως τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Το επίσης ιδιαίτερο είναι ότι οι δυο τους, κατά κάποιο τρόπο, αν και αυτά τα πράγματα είναι λίγο σχηματικά και ίσως αδικούν, κατά κάποιο τρόπο είναι, στο σινεμά που κάνουν, είναι διαφορετικοί. Φαίνεται και από τη συζήτηση αυτό. Mm-hmm. Ας πούμε, ο Αγγελόπουλος ήταν πάντοτε πιο οργανωμένος, πιο συστηματικός, πιο συγκεκριμένος. Περίμενε, όπως λένε στη συζήτηση, μέρες για να έχει μια ομίχλη, το χιόνι κτλ. Ενώ ο Παναγιωτόπουλος ήταν λίγο πιο αυθόρμητος, ας πούμε. Αλλά εκτός από αυτό όμως και τα έργα τους είναι διαφορετικά. Πώς συναντώνται αυτοί οι δύο διαφορετικοί πλανήτες, ναι, του ελληνικού σινεμά? Παρότι υπάρχουν διαφορές, η γνώμη μου, αυτό είναι μια προσωπική γνώμη, την οποία την έχω διαμορφώσει και με το πέρασμα του χρόνου και μέσα από αυτή την κουβέντα, είναι ότι έχουν ένα πολύ ισχυρό κοινό σημείο, που είναι το ενδιαφέρον τους για την κινηματογραφική γλώσσα. Και από την κουβέντα βγαίνει ότι αυτό που ενδιαφέρει και τους δύο είναι η γλώσσα του κινηματογράφου και η αισθητική. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα, προφανώς ο καθένας με το δικό του τρόπο διαμορφώνει όμως το ίδιο πεδίο. Mm. Άρα για μένα έχουν πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Παρότι το έργο τους όντως μοιάζει διαφορετικό. Ακόμα και αυτό που λέμε καμιά φορά ότι ο Αγγελόπουλος κάνει πολιτικές ταινίες, πράγμα που ο ίδιος στην ταινία το αρνείται, εγώ πιστεύω ότι και ο Παναγιωτόπουλος κάνει πολιτικές ταινίες. Προφανώς, ναι, κάθε ταινία. Δεν είναι, αλλά ακριβώς. Ναι, όπως το λέει και ο Σίλας Ζουμπέργκας, όλες οι ταινίες είναι πολιτικές. Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Αγγελόπουλος νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο παραπονείται και για την κριτική ότι περισσότερο εστίαζε στο πολιτικό μέρος ή ας το πούμε στο ιστορικό μέρος των ταινιών του και λιγότερο στην ίδια τη γλώσσα του, ναι, των ταινιών. Ακριβώς. Γενικά δεν πιστεύετε όμως ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, δηλαδή για διάφορους λόγους, για μένα ο σημαντικότερος είναι η έκταση που έχει ένα κριτικό κείμενο σε μια εφημερίδα, σε ένα περιοδικό, είναι δύσκολο να ασχοληθεί ένας θεωρητικός του κινηματογράφου με τη γλώσσα. Εκ των πραγμάτων ασχολείται με το περιεχόμενο κυρίως, έτσι. Άρα πιστεύω ότι αυτό το παράπονο του Αγγελόπουλου εν μέρει είναι αληθινό. Ναι.
πιάνοντας τώρα τον καθένα ξεχωριστά, ο Παναγιωτόπουλος θα λέγαμε ότι κάνει ένα είδος, σχεδόν σε όλες τις ταινίες, ένα είδος αθηνεογραφίας. Δηλαδή, ίσως είναι ο πιο πιστός κινηματογραφιστής της Αθήνας. Έχει κάνει βέβαια και... Αλλά αυτά που έχουν πραγματικά ενδιαφέρον είναι τα αθηναϊκά τοπία, τα οποία μάλιστα ίσως ξενίζουν, όπως αλλάζει κιόλας η πόλη με το... δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε λίγο ναι, γι' αυτό. Πιστεύω ακριβώς ότι εξάλλου το λέει και η ταινία, ότι ο Μένα Αγγελόπουλος ελλαδογραφεί, ο Δε Αγγελόπουλος αθηναγραφεί. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι πάλι το λένε στην ταινία, ο Αγγελόπουλος λέει ότι εγώ ναι μεν φιλμάρω την Ελλάδα, αλλά την αλλάζω την Ελλάδα, δημιουργώ τη δική μου Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο λέει και ο Παναγιωτόπουλος. Κάποια στιγμή λέει ότι αν κάποιος σκηνοθέτης κινηματογραφεί στην Οδό Πανεπιστημίου και την αναγνωρίζει ο θεατής, δεν κάνει καλό σινεμά. Άρα και οι δύο λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είτε είναι η Ελλάδα, η επαρχία, είτε είναι η Αθήνα, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους χώρο κινηματογραφικά. Και αυτό ακριβώς είναι που έλεγα στην αρχή, ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η κινηματογραφική γλώσσα. Πώς δηλαδή μετατρέπεις ένα γνωστό χώρο σε κάτι άλλο, σε αυτό που έχεις εσύ σαν όραμα. Ναι, ή αυτό που βλέπεις εσύ. Αυτό όμως φέρνει και τους δύο κοντά στη δουλειά ενός ποιητή. Για τον Αγγελόπουλο ίσως θα ήταν πιο προφανές, για τον Παναγιωτόπουλο όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τους κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα είδος ποιητών του κινηματογράφου. Δηλαδή φτιάχνουν ένα δικό τους, ας πούμε... Σύμπαν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Τώρα, ναι, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να θεωρήσουμε και τους δύο ποιητές. Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί όντως ότι κάνουν ένα δικό τους σύμπαν είναι σίγουρο. Ναι. Είναι σίγουρο. Από την άλλη μεριά, θα έλεγε κανείς ότι έχουν και τις διαφορές τους, έτσι δεν είναι. Έχουν, ας πούμε, και τις αποκλίσεις τους. Βεβαίως. Και είναι ενδιαφέρον που μέσα στη συζήτηση καταγράφονται, κατά κάποιο τρόπο, κάποιες από αυτές τις αποκλίσεις. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τις... Ναι, μία βασική διαφορά που εγγράφεται και στην ταινία είναι ότι, το είπατε στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Μεν Παναγιωτόπουλος, όταν συναντά ένα πρόβλημα στο γύρισμα, το ενσωματώνει στην ταινία, ο Αγγελόπουλος προσπαθεί να το εξαφανίσει. Εξού και μία ταινία του Αγγελόπουλου, ένα πλάνο του Αγγελόπουλου μπορεί να κρατήσει 7-8 μέρες γιατί περιμένει την κατάλληλη συνθήκη του φωτός. Αντίθετα, ο Παναγιωτόπουλος δεν το κάνει αυτό. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι παρότι και οι δύο λένε ότι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τον ντεκουπάζ, ασχολούνται κατά τη γνώμη μου και μάλιστα έχουν μία διαφορετική προσέγγιση του ντεκουπάζ. Δηλαδή, ο Αγγελόπουλος προτιμάει τα μεγάλα πλάνα, τα γενικά πλάνα. Ο Παναγιωτόπουλος πάει πιο κοντά στο πρόσωπο, άρα δηλαδή διαφέρουν όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν την ανθρώπινη φιγούρα. Ο ένας προσπαθεί, το λένε πάλι, έχω βαρεθεί να λέω και έχω κουράσει και τους θεατές μας, ότι ο ένας θεωρεί τον άνθρωπο υποκείμενο της ιστορίας και δεν τον ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σαν γενικά το υποκείμενο, αντίθετα ο Παναγιωτόπουλος ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά, νομίζω, στο έργο τους. Και νομίζω επίσης ότι έχουν και μια διαφορά ως προς το χιούμορ. Θα έλεγε κανείς ότι ο Παναγιωτόπουλος είναι λίγο πιο ελαφρύς, με την καλή έννοια. Έχει περισσότερο χιούμορ. Έτσι ήταν και στη ζωή τους. Ναι. Φαίνεται και από την κουβέντα. Ο Αγγελόπουλος έχει ένα πιο δωρικό, έτσι, πιο μεγαλύτερο βάρος. Φαίνεται και από την κουβέντα αυτό. Αν προσέξετε, ο Παναγιωτόπουλος έχει μια διάθεση να πειράξει λίγο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος βέβαια δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και απαντάει. Ναι. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, κατά βάση είναι και οι δύο φίλοι. Και είναι φανερό από την ταινία ότι εκτιμάει πάρα πολύ ο ένας το έργο του άλλου. Και όχι μόνο είναι οι δύο φίλοι, είναι όπως είπα και στην αρχή από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες αυτής της γενιάς. Έχουν κάνει τις πιο πολλές ταινίες. Θα έλεγε κανείς ότι το έργο τους έχει απλωθεί, ας το πούμε, σε μια μεγάλη γκάμα. Σε διαφορά με τους άλλους που έχουν ένα μικρότερο έργο, χωρίς να έχει να κάνει αυτό με τη σημασία του έργου του καθενός. Ναι, προφανώς, όχι γιατί είναι. Πέρα από τη συζήτηση, ίσως αυτοί που μας ακούνε να νομίζουν ότι η ταινία αυτή, δηλαδή ο καθένας και η μουσική του, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ότι είναι απλώς μια συζήτηση των δύο, έτσι είναι. Αυτό είναι... Για την ταινία, δηλαδή, το ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο θέλαμε να πετύχουμε είναι, και ήταν και το δύσκολο, ήταν πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο σε κινηματογραφική ταινία.
Διότι ο θεατής που θα πάει στην αίθουσα θέλει να δει μια αφήγηση κινηματογραφική, δεν θέλει να ακούσει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ακριβώς αυτό ήταν λοιπόν το δύσκολο. Εδώ μεταχειριστήκαμε διάφορα μέσα. Μια βασική μας επιλογή ήταν να χωρίσουμε την κουβέντα σε ενότητες. Απομονώσαμε λοιπόν τα θέματα πάντα σύμφωνα με την κουβέντα των δύο και έτσι δημιουργήσαμε ενότητες όπως κινηματογράφος και πολιτική, κινηματογράφος και ιστορία, κριτική και κινηματογράφος, τα σύμβολα, το γύρισμα, Orson Welles, τον Decoupage. Και αφού κάναμε αυτό το χωρισμό, επιλέξαμε τους ομιλητές, οι οποίοι όμως έπαιρναν μόνο το κομμάτι από τη συνομιλία που αφορούσε την ενότητα για την οποία θα μιλούσαν. Άρα με αυτόν τον τρόπο τι πετύχαμε, να δημιουργήσουμε ένα σενάριο. Ναι. Άρα ξαφνικά υπήρξε ένα σενάριο όπου υπήρχε μια εξελικτική πορεία, άρα μια αφήγηση. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό επίσης ήταν ότι αυτή την αφήγηση έπρεπε να την περάσουμε μέσα από το έργο των δύο σκηνοθετών. Εκεί λοιπόν καταναλώσαμε πάρα πολλές ώρες να ξαναδούμε το έργο τους που βεβαίως το είχαμε δει και να προσπαθήσουμε αυτή η επιλογή των εικόνων από τις ταινίες τους να αποτελεί μια παράλληλη αφήγηση. Το αν το πετύχαμε ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο θεατής. Αυτό βέβαια ήταν όμως το σκεπτικό από κάτω, έτσι. Και βέβαια παράλληλα με τις εικόνες από τις ταινίες, τις μεγάλες ταινίες και των δύο, έχουμε και κομμάτια που ο θεατής δεν τα έχει δει ίσως, από τα γυρίσματα, που έχουμε πια ένα είδος, ας πούμε, ημερολογίου του δημιουργού, έτσι ναι, δεν είναι. Από τα γυρίσματα των δύο και επίσης έχουμε και αποσπάσματα από το παρασκήνιο, που μιλούσε τότε ο Παναγιωτόπουλος Αγγελόπουλος Ραφαηλίδης. Έχουμε από μια εκδήλωση που έκανε στο Ίδρυμα Νιάρχος ο Τάσος Μπουλμέτης. Κάτι μου διαφεύγει τώρα. Ναι. Έχουμε αποσπάσματα λοιπόν και από άλλο υλικό που είναι έξω από το έργο των δύο, αλλά μιλάνε αυτά τα αποσπάσματα για το έργο των δύο. Ναι. Και στα σχόλια, βέβαια, καλούνται να, ας πούμε, να σχολιάσουν, και δεν είναι και πράγμα εύκολο πάντοτε, το έργο των δημιουργών, άλλη δημιουργή, σημερινή, έτσι. Βεβαίως και μάλιστα, όπως είπα και προηγουμένως, προσπαθήσαμε να βρούμε προφανώς σημαντικούς ανθρώπους του κινηματογράφου. Είχαμε όμως και το μυαλό μας το να επιλέξουμε διαχρονικά εκπροσώπους της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, δηλαδή να εκπροσωπηθούν όλες οι γενιές. Έτσι έχουμε λοιπόν από τον Νίκο τον Καβουκίδη και τον Βασίλη τον Βαφέα μέχρι τον Σίλα Τζουμέρκα και τον Γιάννη Οικονομίδη. Ναι, αυτό ήταν ηθελημένο και βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι κατά τη γνώμη μας είχαν σχέση με την ενότητα με την οποία για την οποία ανεκαλούνται να μιλήσουν. Ναι. Ένα από τα θέματα που θίγεται στην ταινία, νομίζω το λέει η κυρία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά λέει ότι τις ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου στην ουσία δεν τις έχουμε δει. Η Κατερίνα Ευαγγελάκου. Κατερίνα Ευαγγελάκου, μπράβο. Λέει ότι τις ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου δεν τις έχουμε δει. Βέβαια, σε σχέση βέβαια με τις ταινίες με το σώμα των κωμωδιών που βλέπουμε στην τηλεόραση και τα λοιπά του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί και από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο βλέπουμε πάλι επιλεκτικά κάποια πράγματα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα των ελληνικών ταινιών? Θέλω να πω ότι γίνεται μια ελληνική ταινία, έχει κάποιους θεατές μια περίοδο και μετά ξαφνικά εξαφανίζεται. Δηλαδή, ένα νεότερο παιδί, ας πούμε, που θα θέλει να δει ταινίες του Αγγελόπουλου, ταινίες του Παναγιωτόπουλου, άλλες ταινίες από την εποχή αυτή. Αν θέλει, μπορεί. Το θέμα είναι όμως να φτάσει στο σημείο να θέλει. Ναι. Ναι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η ταινία θα πετύχει αν σταθεί αφορμή για πολλά παιδιά από αυτά που λέτε να θελήσουν. Ναι. Αλλιώς δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, δεν νομίζω ότι λύνεται το θέμα, γιατί επειδή τώρα στο τηλεοπτικό τοπίο κυριαρχεί το εμπορικό κομμάτι, με την έννοια ότι όλοι προσέχουν και την τηλεθέαση, άρα προσφέρουν ένα θέμα που πιστεύουν ότι έχει τηλεθέαση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παιχτούν αυτές τις ταινίες, γιατί για να παιχτούν αυτές τις ταινίες και να έχουν τηλεθέαση απαιτείται παιδεία κινηματογραφική, που εδώ ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν νομίζω ότι μπορούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, για μένα το θέμα ότι το πρόβλημα, το ότι δεν παίζονται αυτές τις ταινίες ευρέως, έχουν να κάνουν κυρίως με κάτι που είναι στρεβλό στην κινηματογραφική εκπαίδευση. Γενικότερα, όχι μόνο στις σχολές κινηματογράφου, εννοώ και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, τη φτωχή να υπάρχει μάθημα, στοιχεία, δεν ξέρω, κινηματογράφου
από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Είχε στοιχεία και οι ίδιες οι ταινίες, γιατί όπως και να το κάνουμε ταινίες, όπως οι ταινίες των δύο συγκεκριμένων δημιουργών, αλλά και πολλών άλλων, όχι μόνο και των νεότερων, αλλά και των παλαιότερων, είναι ένα κομμάτι αυτού που λέμε η σημερινή Ελλάδα, έτσι, ο σημερινός πολιτισμός. Πώς είναι δυνατόν να τελειώνει ένα παιδί το σχολείο και να μην έχει καμία επαφή έτσι από το σχολείο ακριβώς με αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν πρόκειται δηλαδή ποτέ να πετύχουμε ένα μεγάλο κοινό που ανεξάρτητα αν του αρέσουν ή όχι, να προσεγγίσει αυτές τις ταινίες, αν δεν υπάρχει από κάτω η κινηματογραφική παιδεία που θα του δώσει τη δυνατότητα να το κάνει. Ναι. Τι γίνεται όμως και με την αίθουσα, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, η τηλεόραση προσφέρει, ας πούμε, μια λύση, αλλά ο φυσικός χώρος των ταινιών, δηλαδή πώς να δεις το θείασο, ας πούμε, έτσι, ένα πλάνο 380 μοιρών, ας πούμε, αν δεν το απολαύσεις στο σινεμά, για να καταλάβεις τη μαγεία που έχει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της γλώσσας του Αγγελόπουλου ή αντίστοιχα του Παναγιωτόπουλου, τα δικά του κομμάτια. Πολλών σκηνοθετών. Ή και πολλών σκηνοθετών. Και όλου του σινεμά στην ουσία. Πώς θα δεις το Ράντο Κουροσάβα στο λάπτοπ. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα μπορούσε, θέλω να πω ότι δεν είναι δυστύχημα ότι δεν υπάρχει έστω μία αίθουσα που να παίζει, ας πούμε, ταινίες. Υποτίθεται εδώ που βρισκόμαστε σήμερα είναι μια αίθουσα η οποία παίζει. Ναι. Παίζει. Δηλαδή, πρόσφατα έκανε αφιέρωμα στον Παντελή το Βούλγαρη. Ναι, ναι. Τώρα παίζει, ξέρω εγώ, τη δικιά μας. Υπάρχει. Το θέμα είναι αν αρκεί μόνο μία αίθουσα. Αλλά ξαναλέω ότι για να δημιουργηθεί η ανάγκη να παίξουν οι αίθουσες τέτοιες ταινίες, πρέπει να έχει προϋπάρξει κινηματογραφική παιδεία. Βεβαίως το θέμα που θίγεται είναι μεγάλο, γιατί οι αίθουσες κλείνουν. Σε λίγο, και αυτό το θεωρώ εγώ τρομερό πρόβλημα. Εγώ είμαι και λίγο μεγάλος, άρα έχω μάθει την κινηματογραφική αίθουσα, τη σκοτεινή αίθουσα που λέγαμε. Φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κινηματογραφική αίθουσα και όλες οι ταινίες θα παίζονται σε πλατφόρμες. Ναι. Προς τα εκεί πάει το θέμα. Ναι, ναι. Οπότε ξαφνικά, αν συμβεί αυτό, είναι προφανές ότι αλλάζει γενικότερα η αισθητική του κινηματογράφου. Ναι. Περνάμε από το δημόσιο χώρο στον ιδιωτικό, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, στο δωμάτιο. Άρα και τότε ένα σκηνοθέτης που θα ξέρει ότι η ταινία του θα παιχτεί μόνο σε μία τηλεόραση ή στο λάπτοπ, είμαι σίγουρος ότι θα διαμορφώσει και την αισθητική της ταινίας ανάλογα. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ενδεχομένως, δεν ξέρω, ζούμε μία καμπή στην ιστορία του κινηματογράφου, νομίζω. Ναι. Ένα τέλος εποχής. Ένα τέλος εποχής, ναι. Φοβάμαι την κακή έννοια, γιατί εγώ μπορεί να είμαι και λίγο συντηρητικός. Θα προτιμούσα αυτή η εποχή η παλιότερη, με την κινηματογραφική αίθουσα, με την έξοδο, με τη συνύπαρξη με άλλους, να διατηρηθεί για πάντα. Όπως τέλος εποχής, θα μπορούσαμε να πούμε για το ελληνικό σινεμά ότι ήταν και το φεβείο των δύο αυτών σκηνοθετών, οι οποίοι και οι δύο, κατά κάποιο τρόπο, πέθαναν σχεδόν πάνω στο γύρισμα, έτσι, και ο Αγγελόπουλος και ο Παναγιωτόπουλος. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και οι δύο, όχι σχεδόν, πάνω στο γύρισμα. Ναι, ναι. Εσείς έχετε κάνει μια άλλη διαδρομή στο σινεμά, μια νεότερη γενιά από τη γενιά αυτή την... Όχι πολύ νεότερη, γύρω στα 10-15 χρόνια διαφορά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει... Εδώ οι γενιές αλλάζουν γρήγορα. Έχετε κάνει ένα ας πούμε, ένα άλλο σινεμά, μια άλλη μουσική, έτσι, μια άλλη μουσική. Ο καθένας και η μουσική του. Ποια είναι η δική σας τώρα, έτσι, ματιά και μετά από το πέρασμα και αυτού του χρόνου απέναντι σε αυτούς τους δύο ανθρώπους? Δεν το συζητώ. Πάντα ήταν και είναι ακόμα λατρευτική. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα αυτά που λένε 35 χρόνια πριν είναι επίκαιρα και προφανώς οι ταινίες τους είναι ακόμα πιο επίκαιρες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν γέρασε ούτε ο λόγος ούτε η δουλειά των δύο σκηνοθετών. Ναι. Δηλαδή βλέπω, είδα, να πω ένα παράδειγμα, είδα πριν από 1-2 μήνες Θεσσαλονίκη την Αναπαράσταση. Ταινία που έγινε το 70. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχει πιο σύγχρονη ταινία σήμερα από την Αναπαράσταση. Mm. Σήμερα. Αισθητικά, σεναριακά, υποκριτικά, από κάθε άποψη. Και είναι ευτύχημα τη εβδομάδα που μιλάμε τώρα που παίζεται και ο Θίασος. Παίζεται και ο Θίασος. Ξανά σε αίθουσα. Όντως. Και είναι μια ευκαιρία για αυτούς που δεν το έχουν δει σε αίθουσα. Είναι μεγάλη έλλειψη να μην το έχεις δει αυτό το έργο. Το θέμα είναι ακριβώς πάλι, ξαναλέω, ποιος θα αισθανθεί την ανάγκη να πάει να τη δει. Γιατί για να κάνεις κάτι πρέπει να αισθανθείς ότι έχεις μια ανάγκη για να το. Μπορούμε να πούμε ότι περνώντας τα χρόνια, ενδεχομένως το έργο των δύο αυτών
σκηνοθετών Παναγιωτόπουλου και Αγγελόπουλου ότι θα έχει κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη ζωή από ανθρώπους που δεν τους έζησαν καν. Ήταν παιδιά που έχουν γεννηθεί, ας πούμε. Είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα Βαγγελάκου. Ναι, θεωρώ ότι, δεν ξέρω αν θα γίνει, θεωρώ όμως ότι πρέπει να επανεκτιμηθεί. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει. Mm-hmm. Τώρα πώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι για τους συντελεστές της ταινίας αυτής. Ναι, να πούμε ότι την παραγωγή την έκανε ο Νίκος ο Βασιλόπουλος, που ήταν και διευθυντής φωτογραφίας, μαζί με την Αδαμαντία Φιτιλή. Τη σκηνοθεσία εγώ με τον Γιάννη τον Σολδάτο και το σενάριο. Μοντάζ έκανε ο Περικλής ο Ηλιού, ήχο ο Γιώργος ο Καρτάλος, έρευνα και βοηθός σκηνοθέτης ο γιος του Γιάννη, ο Χρήστος Σολδάτος. Ο Χρήστος Σολδάτος. Δεν είμαστε και πάρα πολύ, γιατί και η ταινία έγινε με λίγα χρήματα και... Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα από τα πιο έτσι, συγκινητικά κομμάτια του φιλμ, που δείχνει το καμένο σπίτι του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο μάτι. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα στοιχειωμένο, ναι, σπίτι. Είναι σαν να βλέπεις στοιχειωμένο το ελληνικό σινεμά, έτσι δεν είναι? Κάπως. Ναι. Το λέτε πολύ ωραία, ναι. Ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα από την ταινία φαίνεται ότι μπορεί αυτή η στάχτη να αναγεννηθεί. Και η συζήτηση έγινε ακριβώς εκεί, στην αυλή. Η συζήτηση έγινε ακριβώς κάτω από αυτό. Δηλαδή, εκεί που είναι οι καρέκλες, οι άδειες, σε αυτό ακριβώς το σημείο έγινε η κουβέντα 35 χρόνια πριν. Ναι. Ίσως είναι και μια, ας το πούμε, επιστροφή της ιστορίας με αυτόν τον τραγικό τρόπο στο έργο του Αγγελόπουλου, στο μεταέργο του Αγγελόπουλου, έτσι δεν είναι? Μπορεί. Μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.